Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018. Κριός. Η όψη του χρόνου στο ζώδιο του εγώ καιρό σας τονίζει σήμερα οικονομικά και επαγγελματικά θέματα που ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσετε, την αλήθεια δηλαδή κατάμουτρα. Η μέρα κυλά σε γοργούς ρυθμούς και πρέπει να δώσετε σημασία και λίγο στον έρωτα που σας κρύβει γλυκές εκπλήξεις. Ταύρος. Τα βράκια μου, οι όψεις των πλανητών είναι με το μέρος σας. Επίλυση χρηματοοικονομικών θεμάτων, αλλά και τα ερωτικά θέματα από την άλλη δίνουν μεγάλη ενέργεια, αλλά και προβληματισμό στο πώς μπορείτε να ανταπεξέλθετε. Δεν χρειάζεται να κοπιάσετε σήμερα, πολύ απλά απολαύστε την αγάπη των γύρω σας. Και πάμε στο δίδυμο. Σε φοιτητική διάθεση, παρότι τις δυσκολίες, επικοινωνία αλλά και συνεννοησιά ταυτόχρονα σας οδηγούν στο συνέστημα της χαρμολύπης. Τεράστια η ενεργειά σας, όπως και τα ερωτηματικά σας, μιας και η συνεννοησιά γύρω σας είναι σε πληθώρα. Η δύναμή σας είναι στα ύψη και εσείς δώστε προτεραιότητα στα ατομικά σας θέλω. Και περνάμε στον καρκίνο. Καρκινάκια μου, ήρθε η στιγμή να δώσετε προτεραιότητα σε θέματα ερωτικού τύπου. Ξεκαθαρίσματα και εσείς προτιμήστε το συμβιβασμό προς αποφυγή εκπλήξεων. Τα επαγγελματικά σας πάνε καλά και πρέπει και εσείς να δώσετε μεγάλη σημασία σε ό,τι γαλινεύει την ψυχή σας. Η ημέρα εξάλλου το ευνοεί. Λέων. Λιοντάρια μου, σήμερα κουραστική ημέρα, η δουλειά σας απορροφά. Προσοχή σε αυταπάτες και ό,τι έχει να κάνει σχέση με επάγγελμα και τον ερωτικό σύντροφο. Η δύναμή σας είναι στο ζενίθ και η δουλειά σας επιβραβεύεται, όπως και το τέρι σας είναι πάντα κοντά σας. Από το απόγευμα και μετά θα βρούμε και τις λύσεις σε κάθε ζήτημα που σας απασχολεί. Παρθένος, η ημέρα κυλά με τον επαγγελματικό τομέα να σας απαρροφά, μιας και οι ευκαιρίες είναι πολλές. Πρέπει να προγραμματίσετε καλύτερα το μέλλον σας και να δώσετε προτεραιότητα από το απόγευμα και μετά σε φιλικά πρόσωπα αλλά και τον ερωτικό σύντροφο. Η μέρα είναι ιδανική για να κλείσετε κεφάλαια από το παρελθόν. Και πάμε στους φίλους μου τους ζυγούς. Γλυκά μου φιλαράκια, ήρθε η στιγμή να πάρετε το αίμα σας πίσω. Τεράστια η ενέργειά σας, τεράστια και η επιτυχία σας. Η σκληρή δουλειά επιβραβεύεται και φυσικά είστε σε μια δημιουργική φάση, πραγματοποιώντας πολλά όνειρα που είχατε ανεκπλήρωτα. Ευνοούνται οι οικονομικές σας επαφές, αλλά και οι φιλικές. Και πάμε στο Σκορπιό. Σήμερα πρέπει λίγο να χαλαρώσετε και η μέρα το απαιτεί. Φυσικά στήριγμά σας είναι η καλή σας φίλη και ο ερωτικός σας σύντροφος. Νέες συμφωνίες εμφανίζονται, απλά καλείστε να τις εξετάσετε προτού πάρετε μία απόφαση. Η οικογένειά σας σας στηρίζει, αρκεί να ζητήσετε και εσείς τη βοήθειά τους. Προσοχή σήμερα στα μικροατυχήματα. Τοξότης. Η ημέρα είναι ιδανική για να κάνετε κάθε τρελό σας όνειρο πράξη. Αυτό μπορεί να σηματοδοτεί μια νέα αρχή στα επαγγελματικά, να βρούμε την ισορροπία στα ερωτικά και να συντονίσουμε λίγο με τα φιλικά μας πρόσωπα που τόσο πολύ σας αγαπάνε, αλλά και εσείς τους αγαπάτε. Κάντε λίγο έτσι μερικές συζητήσεις, μερικές επαφές σήμερα και θα βρούμε και τις λύσεις. Δώστε προτεραιότητα σε ό,τι σας ευχαριστεί και χαλαρώστε παρέα με τους αγαπημένους σας. Και πάμε στον εγώ καιρό. Για άλλη μία φορά θα γίνω γραφικός με τα επαγγελματικά σας. Θα πρέπει να ξεκουράζεστε αυτή την περίοδο και εντάξει, έχετε υπομειστεί πάρα πολλά βάρη, τα οποία τα καταλαβαίνω είναι λόγω εργασιακού. Αυτό οφείλεται στην εργασιομανία σας και δώστε προτεραιότητα στα προσωπικά σας θέλω. Αλλά φυσικά δώστε λίγο προτεραιότητα σήμερα και στα ερωτικά. Η ημέρα είναι ιδανική για να χαλαρώσετε λίγο το πνεύμα σας. Και πάμε στον υδροχό. Τίποτα δεν είναι δεδομένο για εσάς και πρέπει από εδώ και μπρος να αποδεσμεύσετε τον εαυτό σας σε θέματα επαγγελματικά, οικογενειακά αλλά και φιλικά. Τα πράγματα είναι λίγο περίεργα σήμερα, αλλά εσείς είστε αρκετά δυνατοί για να βρείτε και τις λύσεις σας. Η ημέρα είναι ιδανική για να κλειστείτε στον εαυτό σας και να χαλαρώσετε παρέα με τις σκέψεις σας. Και πάμε στα ψαράκια. Πρέπει να δώσετε σημασία σήμερα σε επίπεδα εργασιακά κυρίως, μαζί με το χρηματοοικονομικό. Αυτά λίγο πρέπει εσείς σαν ψαράκια να τα προσέχετε προς αποφυγή εκπλήξεων. Δυνατή η ενέργειά σας και πρέπει να δώσετε μεγάλη σημασία στα προσωπικά σας θέλω, τα οποία βέβαια πρέπει να τα βάλετε λίγο σε πλώρη. Από την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν τα καλύτερα. Η ημέρα είναι ουδέτερη για εσάς. Σήμερα μην μου στεναχωριέστε, τα καλύτερα είναι πάρα πολύ κοντά σας από την επόμενη εβδομάδα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.